Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα 98,9 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για έναν από τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το φοβερό και τρομερό Νικηταρά. Ο Νικηταράς ήταν ανεψιός του Κολοκοτρώνη. Ήταν ένας από τους πιο γενναίους, από τους πιο τίμιους πολεμιστές της Επανάστασης. Αυτό το οποίο από νωρίς τον έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους κλέφτες ήταν οι τρομερές αθλητικές του ικανότητες, η τρομερή του ταχύτητα και η αλτικότητά του. Από μικρός είχε πάρει τα όπλα, ήταν σκληραγωγημένος και παράλληλα ήταν ένα παιδί σημαδεμένο από τη μοίρα. Είχε χάσει τον πατέρα του, τον οποίο είχαν αποκεφαλίσει οι Τούρκοι. Μεγαλωμένος λοιπόν, με μίσος απέναντι στην εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με αγάπη για την πατρίδα που ήλπιζε μια μέρα να τη δει ελεύθερη. Υπήρξε πάντοτε απόλυτα αφοσιωμένος, χωρίς ναι μεν αλλά χωρίς αμφισβητήσεις, στο θείο του, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Δεν τον εγκατέλειψε ποτέ σε καμία από τις μεγάλες μάχες που έδωσε είτε απέναντι στους Τούρκους είτε στους δύο εμφυλίους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Νικηταράς ήταν πολεμιστής με αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Αυτή ήταν η δουλειά του. Γι' αυτό και δεν έλειψε από καμία μεγάλη αναμέτρηση. Στην Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, στα Δερβενάκια, στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά, ο Κολοκοτρώνης ήξερε ότι πάντοτε υπάρχει ένας ηγέτης, ένας αφοσιωμένος πολεμιστής, κάποιος ο οποίος δεν θα γύριζε ποτέ την πλάτη του στον εχθρό, εάν δεν έπαιρνε εντολή για τακτική οπισθοχώρηση. Είχε πολεμήσει όμως και με τον Ανδρούτσο και με τον Καραϊσκάκη. Η μάχη στην οποία όμως ξεχώρισε, εκεί που το όνομά του πέρασε στην ιστορία, ήταν η τρομερή αναμέτρηση στα Δερβενάκια. Οι μαρτυρίες λένε ότι και μόνο όταν είδε τις τουρκικές ορδές, αυτές που όταν άλλοι Έλληνες έβλεπαν και τρομοκρατούνταν δικαιολογημένα από τον τεράστιο όγκο του στρατού του Δράμαλη, ο Νικηταράς όταν τους αντίκρισε, αφηνιάστηκε. Γι' αυτόν ο θόρυβος της μάχης ήταν κάτι σαν το κάλεσμα της μοίρας. Όταν λοιπόν το τρομερό τουρκικό ασκέρι μπήκε στα στενά του Αγίου Σώστη, ο Νικηταράς ξεχώρισε από το σώμα του, βγήκε μπροστά από τα ταμπούρια και έτρεξε κατά πάνω τους. Μόνος του εναντίον των πάντων, με το γιαταγάνι του να θερίζει. Μια τρομερή πηγή έμπνευσης και για τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν είχαν παρά να κάνουν ένα πράγμα, να μιμηθούν το παράδειγμά του. Και όσο κρατούσε η μάχη, όσο κουραζότανε, όσο και ο ίδιος κάποια στιγμή τάχανε από το αίμα που έβλεπε γύρω του και τα κομμένα μέλη, τόσο πιο πολύ έλεγε στον εαυτό του: «Κουράγιο Νικήτα, Τούρκους φάζεις». Η ορμή του σε όλες τις μάχες ήταν αυτή που του έδωσε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος. Η παράδοση λέει ότι κατά τη διάρκεια της μάχης στα Δερβενάκια ο Νικηταράς άλλαξε 4 σπαθιά, γιατί τα 3 έσπασαν. Από την ένταση, από την ορμή, από τη δύναμη, το 4ο σπαθί κόλλησε στο χέρι του. Είχε υποστεί δηλαδή μία μορφή βαθιάς αγκύλωσης. Κοκάλωσε πάνω στο σπαθί και δεν μπορούσανε να πάρουν την παλάμη του από τη λαβή του σπαθιού του. Έβαζαν ζεστές κομπρέσεις για να μανακώσουν τους στένοντες από τους μυς του και να μπορέσει να απελευθερωθεί το χέρι του. Μια επίπονη, αφόρητη διαδικασία πόνου για τον Νικηταρά. Και
Κυκλοφορούσαν διάφοροι αριθμοί για το πόσους είχε σκοτώσει πάνω στη μάχη και μόνο στη μάχη. Λέγανε ότι μπορεί να έχει σκοτώσει και 1000 αντιπάλους. Ο ίδιος κάποτε, όταν ένας Γάλλος φιλέλληνας τον ρώτησε αν αληθεύει ότι έχει σκοτώσει 300 Τούρκους, του απάντησε «Ναι, το πρώτο εξάμεινο της Επανάστασης». Φυσικά ήταν εκεί, στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, της πρώτης σημαντικής πόλης που έπεσε και μπόρεσε όχι μόνο να εδραιωθεί η Επανάσταση, αλλά να βρει και ένα κέντρο επαναστατικό από όπου μπορούσε να μεταφερθεί και στις υπόλοιπες πόλεις. Όταν έπεσε λοιπόν η Τριπολιτσά χωρίς σχέδιο, μπήκανε μέσα οι πολεμιστές και άρχισαν τρομερές σφαγές. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και των μαχών, ο νικηταράς δεν δίσταζε να ξεκόβει από τους υπόλοιπους και να πολεμάει μόνος του. Όταν η πόλη έπεσε όμως, αρνήθηκε να πάρει μέρος στη σφαγή. Αυτό που έκανε ήταν να τρέχει δεξιά και αριστερά για να προστατεύσει γυναικόπαιδα, άμαχους, ηλικιωμένους. Καθώς μπαίνει μέσα στην πόλη, βλέπει έτοιμο θάνατο έναν Τουρκαλβανό. Ο νικηταράς τον κουβαλάει στην πλάτη του και τον πάει σε μία βρύση, να πιει νερό, να του καθαρίσει τα τραύματα και να του σώσει τη ζωή. Ήταν η ηθική του πολεμιστή. Ενώ πριν από λίγη ώρα θα μπορούσε να τον σκοτώσει ο ίδιος, όταν ηττημένο πια τον βρήκε να παλεύει για τη ζωή του, θεώρησε χρέος του ότι έπρεπε να πράξει σαν τίμιος αγωνιστής και σαν χριστιανός. Η τιμιότητά του ήταν σημείο αναφοράς. Ένας από τους λόγους που έγινε αυτή η σφαγή στην Τρίπολη ήταν και τα λάφυρα. Τα λάφυρα ήταν η αμοιβή των αγωνιστών, αλλά και με τα όπλα θα συνέχιζαν τον αγώνα. Ο νικηταράς αρνήθηκε να πάρει έστω και ένα μικρό κομμάτι από αυτή την τρομερή λαφυραγωγία. Σύμφωνα με τις διηγήσεις, ο Δημήτρος Υψηλάντης, ξέροντας τη στάση του νικηταρά, του έδωσε δύο ασημένια πιστόλια. Και αυτό μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Τιμητικά και μόνο τα δέχτηκε ο νικηταράς και αργότερα τα πούλησε για να μπορέσει να θρέψει την οικογένειά του. Στα Δερβενάκια μάλιστα έγινε το εξής. Όταν κάποια στιγμή κρίθηκε η μάχη και οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να επιστοχωρούν άτακτα, κάποιοι άρχισαν να πέφτουν στην λαφυραγωγία προκειμένου να προλάβουν να πάρουν τα πολύτιμα αγαθά που είχε το τουρκικό ασκέρι. Ο νικηταράς συνέχισε όμως να τους κυνηγάει, πιστεύοντας ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Η επανάσταση δεν έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν διαλύματα για λάφυρα. 80 στρατιώτες ήταν αυτοί που τον ακολούθησαν. Όταν τελικά τελείωσε και αυτή η μάχη, συγκεντρώθηκαν τα λάφυρα σε μία σκηνή. Ο νικηταράς δεν πέρασε ούτε απ' έξω για να πάρει το μερτικό του. Επέμεναν όμως όλοι οι καπετάνοι ότι δικαιούται και αυτός. Κάτι. Και αυτό το κάτι ήταν ένα άλογο, μια σκαλιστή ταμπακέρα και ένα σπαθί αδαμάντινο. Αυτή ήταν η προσφορά. Τη δέχτηκε να πάρει ο νικηταράς, τη σέλα του αλόγου, την οποία τη δώρησε αμέσως σε κάποιον από τους συναγωνιστές του. Δέχτηκε να πάρει μια ξυλόγλυπτη ταμπακέρα, την οποία την έστειλε στη γυναίκα του με την αφιέρωση. Στη στέλνω σε εσένα αυτή την ταμπακέρα. Σε σένα που αγαπώ περισσότερο και από την πατρίδα. Στη στέλνω και σε παρακαλώ να τη βλέπεις και να με θυμάσαι. Το σπαθί που ήταν εξαιρετικά πολύτιμο, αδαμαντοπίκυλτο, δεν το κράτησε.
Το έστειλε στο ταμείο της Σίδρας που είχαν ιδρύσει οι Ιδραίοι Καραβοκύριδες για να ενισχυθεί ο στόλος. Και οι Ιδραίοι Καραβοκύριδες του το επέστρεψαν με μία επιστολή που του είπαν ότι αυτό το σπαθί έχει αξία μόνο όταν το κρατάει ο νικηταράς και αυτό δεν μπορούν να το στερήσουν. Συγκινημένος το κράτησε. Ήτανε το παράσημό του, η έμπρακτη αναγνώριση για την προσφορά του μέχρι εκείνη τη στιγμή στον αγώνα. Μετά όμως ακολούθησε η πολιορκία στο Μεσολόγγι και στη συνέχεια η άλωση του Μεσολογγίου. Οι Τούρκοι είχαν κρατήσει πάρα πολλούς εχμαλώτους, τους οποίους δέχονταν να τους ανταλλάξουν με χρήματα. Ο νικηταράς λοιπόν έδωσε αυτό το πολύτιμο για τα γάνη, επειδή ο ίδιος δεν είχε χρήματα, προκειμένου να εξαργυρωθεί και να απελευθερωθούν οι Μεσολογγίτες. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι ένα από τα δώρα που του κάνανε οι άλλοι, γιατί αυτός δεν καταδέχτηκε να αρπάξει τίποτα, ήταν και ένα μικρό άλογο, κάτι σαμπόνι. Είχε μια κοντή, χοντρή ουρά. Το ασκέρι ακολουθούσε ένας τσοπανάκος, ο οποίος έφτιαχνε στιχάκια, δημοτικά τραγούδια για τη δράση και τα κατορθώματά τους. Και όταν τον είδε ο νικηταράς, του δείχνει το μικρό άλογο και του λέει «Δικό σου». Ο Θάνος Μπούμπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Μύθοι και Γρίφοι» και σήμερα σας μιλάμε για τον φοβερό, τον τρομερό, τον νικηταρά, τον τουρκοφάγο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αλφα, στον 8,9, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και σήμερα σας μιλάμε για τον νικηταρά, ένα από τους πιο ανιδιοτελείς, γενναίους και αφοσιωμένους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο νικηταράς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μία απόλυτη ηθική. Την ίδια ώρα που μπορούσε να σκοτώσει έναν Τούρκο, εάν η μάχη έλυγε, ήταν αυτός που θα τον περιέθαλπε από τα τραύματά του. Δεν δεχόταν να πειράξει άμαχο πληθυσμό, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Δεν δεχόταν να πάρει λάθηρα. Ήταν πολύ σκληρός απέναντι σε αυτούς που πολεμούσε, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Και πάνω απ' όλα ήταν περήφανος, ειδικά απέναντι στους ξένους. Ακούστε ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Όταν έφτασε ο Μεζόν, ο Γάλλος φιλέλληνας, με το γαλλικό σώμα στο πεταλίδι της Μεσσηνίας, για να επιβλέψει την αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, ο νικηταράς ήταν βαριά άρρωστος. Παρ' όλα αυτά έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μέσα στη σκηνή του, κουκουλωμένος με την κάπα του, το μόνο που είχε ήταν λίγες ελιές σε ένα πιατάκι. Αυτό ήταν το φαγητό του. Ταυτόχρονα μέσα από τη σκηνή, καπετάνιος πια έδινε εντολές στους αγωνιστές και προσπαθούσε να βοηθάει στα πάντα σε όσα ζητούσε ο Μεζόν. Ο Γάλλος στρατηγός όμως έμαθε για την κατάστασή του και έστειλε αξιωματικούς να του προσφέρουν βοήθεια, ιατρική περίθαλψη, τροφή και ό,τι άλλο ζητούσε. Όταν οι αξιωματικοί του είπανε τι θα μπορούσαν να του προσφέρουν, ο νικηταράς απαντάει: «Δεν χρειάζομαι κάτι. Η πατρίδα μπορεί να θρέψει τους πολεμιστές της». Και στην πραγματικότητα είχε λίγες ελιές μέσα σε ένα πιατάκι. Οι ξένοι, οι φιλέλληνες, αυτοί που έρχονταν στην Ελλάδα και είχαν τρομερή περιέργεια να γνωρίσουν από κοντά τους αγωνιστές, αυτούς για τους οποίους ακούγανε τόσα όταν ήταν στην πατρίδα τους, ήθελαν πάντοτε να φτάσουν και κοντά στον νικηταρά. Όσο πιο πολλά μάθαναν γι' αυτό, τόσο πιο πολύ το θαύμαζαν. Και αυτοί διέσωσαν πάρα πολλές ιστορίες με τα κατορθώματά του. Ο νικηταράς ήταν ο άνθρωπος της δράσης, της πράξης. Ο Κολοκοτρώνης, έχοντας το στρατηγικό νου και μια ηλικία πάνω από τα 50 χρόνια, ήξερε ότι δεν πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Δεν φοβότανε τη μάχη, αλλά γνώριζε τι θα γίνει αν πληγωθεί ή σκοτωθεί.
Ήταν και η συμβουλή που έδινε στο Καραϊσκάκι ότι δεν πρέπει να πηγαίνει πρώτος πάνω στα βόλια, γιατί του έλεγε τι θα γίνουν οι άλλοι αν εσύ πάθεις κάτι. Έτσι και ο Κολοκοτρώνης, έχοντας στρατηγική αντίληψη της κατάστασης, προφυλασσόταν. Ο Νικηταράς έκανε το ακριβώς αντίθετο. Ήτανε το μάτι και το χέρι του Κολοκοτρώνη πάνω στη μάχη. Χωρίς ερωτήσεις, χωρίς απορίες, χωρίς αμφισβητήσεις, έπαιρνε εντολές και τις εκτελούσε. Και γι' αυτόν η εντολή ήταν μία. Πολεμάμε μέχρι να ελευθερωθούμε. Δεν καταδεχόταν να πάρει τίποτα μετά από τις νίκες. Γιατί έτσι αντιλαμβανόταν την προσφορά του. Όταν ήρθε ο Καποδίστρας, φυσικά τον στήριξε, γιατί τον στήριξε και ο Κολοκοτρώνης. Αργότερα όμως, μετά την δολοφονία του κυβερνήτη, ήρθαν οι Βαβαροί και τότε άρχισαν οι περιπέτειές του. Αυτός ο οποίος πολέμησε για να ελευθερωθεί η πατρίδα, συνελήφθη 2 φορές από αυτήν. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και άλλους καπεταναίους, όταν κατηγορηθήκανε με την κατηγορία της συνωμοσίας σε βάρος του παλατιού. Σε αυτή την περίπτωση απελευθερώθηκε σχετικά σύντομα και έμειναν φυλακισμένοι ο Πλαπούτας με τον Κολοκοτρώνη, που παραπέφθηκαν σε δίκη και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Συνελήφθη πάλι τον Αύγουστο του 1834. Θεωρήθηκε ύποπτος και παραπέφθηκε σε δίκη στην Πύλο. Η κατηγορία κατέρευσε, αθωώθηκε και αποφυλακίστηκε. Το 1838 συμμετείχε στη Φιλορθόδοξη Εταιρεία, της οποίας ηγείται ο αδερφός του δολοφονημένου Καποδίστρια. Ήταν μια εταιρεία η οποία πίστευε ότι πρέπει να αναγκαστεί ο Όθωνας να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα και να ξεκινήσει νέο αγώνα για την απελευθέρωση των εδαφών που ακόμα ήταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι θα έκανε η Φιλορθόδοξη Εταιρεία για να πείσει τον Όθωνα να αλλάξει δόγμα? Ένα από τα σενάρια ήταν ακόμα και να τον απαγάγει. 2 νέα μέλη αυτής της εταιρείας, ο Ρενιέρης και ο Παπάς, τσακώθηκαν μεταξύ τους. Έτσι ο Παπάς πρόδωσε τις ενέργειες της εταιρείας. Αφού είπε όλες τις πληροφορίες στο παλάτι, αποφασίστηκε να συλληφθούν αμέσως ο Νικηταράς, ο Τζορτζέτος Καποδίστριας και ο Ρενιέρης. Ο Νικηταράς λοιπόν συνελήφθη με την κατηγορία της συνωμοσίας κατά του θρόνου και φυλακίστηκε το 1839 το Δεκέμβρη. Οι συνθήκες της κράτησής του ήταν άθλιες και προκάλεσαν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του. Τα κελιά είχαν τρομερή υγρασία. Το φαγητό ήταν ελάχιστο. Τον ξυλοκοπούσαν κάθε μέρα. Δεν τον άφηναν να επικοινωνήσει με τους δικούς του. Και το παλάτι δεν έδινε άδεια για ιατρική περίθαλψη ή ακόμα και για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο Νικηταράς ούτε νέος ήταν πια, ούτε ο οργανισμός του είχε την αντοχή και τη δύναμη που τον είχε σημαδέψει τα προηγούμενα χρόνια με τις τρομερές αθλητικές του ικανότητες. Ήταν ένας άνθρωπος με πληγές πάνω στο σώμα του, με τραύματα από τις μάχες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αλφα, στον 8,9, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα σας μιλάμε για έναν από τους πιο ανιδιοτελείς αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Ίσως τον πιο γενναίο, τον πιο τίμιο, τον πιο καθαρό χαρακτήρα. Χωρίς αυτό να αποτελεί μορφή για τους υπόλοιπους, αλλά ο Νικηταράς ξεχώριζε και αυτό το αναγνώριζαν όλοι, Έλληνες και φιλέλληνες. Ο Νικήτας, ο ανιψιός του Κολοκοτρώνη που πάνω στη μάχη κέρδισε τον τίτλο του Τουρκοφάγου. Αυτός που στα Δερβενάκια
χρειάστηκε 4 σπαθιά για να πολεμήσει, γιατί τα 3 σπάσαν και το 4ο για πολλή ώρα δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από το χέρι του που είχε πάθει αγκύλωση και χρειάστηκαν να παρέμβουνε με ζεστές πλερέζες προκειμένου να μπορέσουν σιγά σιγά να χαλαρώσουν οι ημείς και να ξεκολλήσει το σπαθί από το χέρι του. Ο Νικηταράς λοιπόν, αφού η πατρίδα ελευθερώθηκε, συμμετείχε σε μια εταιρεία η οποία είχε σαν στόχο να αναγκάσει τον Όθωνο να γίνει Ορθόδοξος και να ξεκινήσει καινούριο πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να απελευθερωθούν και τα υπόλοιπα εδάφη. Όταν αποκαλύφθηκε αυτή η συνωμοσία, συνελήφθη, φυλακίστηκε και του φερθήκανε με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του. Η ξυλοδαρμή ήταν καθημερινή. Τα μαστιγώματα επίσης. Το χτυπάγανε με το κοντάκι των όπλων, του τσακίσαν τα πλευρά, τις αρθρώσεις. Ταυτόχρονα είχε πια ζαχαρώδη διαβήτη. Οι ξυλοδαρμοί, οι τραυματισμοί και οι φυσικές αρρώστιες, τις οποίες σιγά σιγά είχε λόγω της ηλικίας και της κακής διατροφής, είχαν αρχίσει να διαλύουν το σώμα του και το μυαλό του. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά, ήταν η τρομερή ταπείνωση. Ο βαβαρός γιατρός φυλακής πεισματικά αρνιόταν να διατάξει τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που δεν κατάφεραν χιλιάδες Τούρκοι απέναντί του, δηλαδή να τον εκμηδενήσουν, το κατάφερνε σιγά σιγά η βαβαρική εξουσία. Σχεδόν κόντευε να πεθάνει. Η γυναίκα του τον ρωτάει τι σου κάνανε. Ο Νικηταράς της απαντάει. Κοντακές, φοβερές. Βγαίνει έξω, παρακαλάει πάλι τον γιατρό να πάει να δει τον Νικηταρά. Κλαίει η γυναίκα του και τον εκλυπαρεί να κάνει μια διάγνωση που θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο. Άτεκτος, ο βαβαρός γιατρός, εφαρμόζοντας προφανώς εντολές, αρνήθηκε. Φυσικά την ίδια περίοδο πάρα πολλοί αγωνιστές έφταναν μέχρι το παλάτι και πολλές φορές και στον Όθωνα, κυρίως οι μεγάλοι οπλαρχικοί που είχαν πάρει υψηλές θέσεις και του έλεγαν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο τον Νικηταρά, όχι μόνο γιατί προσβάλλει τον ίδιο και τον αγώνα του, αλλά γιατί προκαλεί και την αντιπάθεια του κόσμου. Φυσικά ο Νικηταράς καταδικάστηκε, η μία άποψη λέει ότι έμεινε στη φυλακή, η άλλη ότι ήταν εξόριστος για περίπου 1,5 χρόνο στην Αίγινα. Φυλακή ή εξόριστος ο Νικηταράς. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την εφημερίδα ΑΕΟΝ, η οποία τον υποστήριξε φανατικά όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έγιναν ακόμη πιο πιεστικοί όλοι οι παλιοί του συμπολεμιστές. Το παλάτι δεν είχε πλέον να αντιμετωπίσει μόνο τον Νικηταρά, τον οποίο είχε θέσει κυριολεκτικά εκτός μάχης, αλλά και μια τρομερή δυσαρέσκεια. Ταυτόχρονα ήταν προφανές ότι ο Νικηταράς, εκτός από παντελώς αδύναμος και πολιτικά και σωματικά, μάλλον ήταν θύμα αφέλειας όσον αφορά στη συμμετοχή του σε αυτή την εταιρεία. Τελικά, αφού έμεινε 21 μήνες στη φυλακή, βγήκε η απόφαση να αποφυλακιστεί. Σε άθλια σωματική και ψυχολογική κατάσταση φτάνει σε ένα φτωχικό σπίτι στον Πειραιά. Εκεί τον περιμένουν οι συγγενείς και οι φίλοι του. Και βλέπουν πια ότι απέναντί τους δεν είναι αυτός ο αγέραστος, αγέροχος πολεμιστής που στα δερβενάκια σχεδόν μόνος του κέρδισε τη μάχη. Βλέπουν πια ένα γέροντα σε μια άθλια
κατάσταση. Η υγεία του έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ο ζάχαρος είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει τυφλός. 1,5 χρόνο μετά την απελευθέρωσή του, ο Νικηταράς είχε χάσει εντελώς την όρασή του. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε σήμερα για τον Νικηταρά, ο οποίος στη δύση της ζωής του είχε ένα πραγματικά άθλιο και αναξιοπρεπές τέλος σχετικά με την προσφορά του, συγκριτικά με την προσφορά του στον αγώνα. Ο Νικηταράς φυλακίστηκε από τη βαβαρική εξουσία κατηγορούμενος για συνωμοσία και ότι είχε σχέδια να, μαζί με άλλους βέβαια και κυρίως τον Τζορτζέτο Καποδίστρια, ο οποίος ηγούνταν της εταιρείας, να εχμαλωτήσουν τον Όθωνα, να τον αναγκάσουν να γίνει Ορθόδοξος και στη συνέχεια να ξεκινήσει πόλεμο για την απελευθέρωση και άλλων εδαφών του ελλαδικού χώρου. Μέσα στη φυλακή για 21 μήνες ξυλοκοπήθηκε, μαστιγώθηκε, απαξιώθηκε, ταπεινώθηκε. Ταυτόχρονα, λόγω του ζαχάρου, άρχισε σιγά σιγά να χάνει το φως του και όταν αποφυλακίστηκε, σε 1,5 χρόνο ήταν τυφλός. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιος από τους προσβευτές των μεγάλων δυνάμεων, που γνώριζε πάρα πολύ καλά τη δράση του και τα έργα του και το θαύμαζε, έμαθε σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει. Έστειλε λοιπόν κάποιον από τους υπαλλήλους της πρεσβείας, ο οποίος γνώριζε και αυτός τον Νικηταρά, για να τον συναντήσει. Τον βρήκε λοιπόν σε ένα εκκλησάκι, εκεί που είχε πάρει άδεια επαιτίας. Τον βρήκε με απλωμένο το χέρι. Ήταν η περίοδος που δεν είχε χάσει ακόμη 100% την όρασή του, ήταν μισότυφλος. Πάει λοιπόν ο ξένος και του λέει, την ώρα που ήταν ζητιάνος, «Τι κάνετε εδώ στρατηγέ μου?» Ο Νικηταράς αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας ξένος. Με όλη τη δύναμη, με όλο το θάρρος και το κουράγιο που έχει, το απαντάει, «Κάθομαι εδώ και απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα μου». «Καλά», του λέει, «κάθεστε εδώ στο δρόμο και απολαμβάνετε την πατρίδα σας». Και ο Νικηταράς του λέει, «Η πατρίδα μου χορήγησε σύνταξη για να ζω με μεγάλη ευπρέπεια και άνεση και μ' αρέσει να κάθομαι στο δρόμο για να βλέπω και να παρατηρώ πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος». Συνέχισαν για αρκετή ώρα τη συζήτησή τους. Φεύγοντας, ο απεσταλμένος του ξένου πρέσβη αφήνει να του πέσει από την τσέπη ένα πουκί γεμάτο χρυσά φλουριά, προφανώς επίτηδες, για να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τον Νικηταρά χωρίς να τον προσβάλλει. Ο Νικηταράς άκουσε τον κρότο, τον ήχο από τα φλουριά, έσκυψε, ψηλάφισε, το βρήκε, κατάλαβε τι είναι και φωνάζει στον επιτετραμένο της ξένης πρεσβείας. «Κάτι σας έπεσε και μάλιστα είναι η φλουριά. Πάρτε τα, γιατί η περιοχή είναι επικίνδυνη και κάποιος μπορεί να τα αρπάξει». Ο Νικηταράς περήφανος, την ώρα που όντως έκανε επαιτία, δεν δέχτηκε με τίποτα να προσβάλλει την πατρίδα του, δεχόμενος βοήθεια από ένα ξένο. Το 1843, όταν έγινε το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου, ο Όθωνας αναγκάστηκε να δώσει σύνταγμα στη χώρα. Τότε, με όλες αυτές τις εξελίξεις και την αναταραχή, απενεμήθη στον Νικηταρά ο βαθμός του υποστρατήγου. Ο λόγος ήταν για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να πάρει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη. Έζησε κάτω από άθλιες συνθήκες άλλα λίγα χρόνια και το 1849, σε ηλικία 68 ετών, πέθανε. Η τελευταία του επιθυμία ποια ήτανε? Να αναπαυθεί δίπλα στον μπάρμπα του, τον Κολοκοτρώνη. Ποιος θα μπορούσε να του χαλάσει το χατήρι, να του αρνηθεί αυτή την τιμή? Πάντα δίπλα του, δεν ήτανε? Έτσι λοιπόν ετάφη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δίπλα στο θείο του.
Ο αποχαιρετισμός του στην κηδεία ήταν αντάξιος της προσφοράς του. Ο λαός τον λάτρευε. Οι συναγωνιστές του και οι πολίτες πήγαν στην κηδεία, τον πήραν στον νόμο τους και ο λαός είχε ξεσπάσει σε ένα τρομερό κλάμα. Πρώτοι κουβάλισαν το φέρετρό του οι συναγωνιστές του. Ήταν όμως και αυτοί μεγάλοι άνθρωποι. Κουρασμένοι, βασανισμένοι, τραυματισμένοι, με τις πληγές να είναι πάνω στο κορμί τους εμφανείς. Κουραστήκανε. Όταν κουραστήκανε λοιπόν να κουβαλάνε τιμητικά το φέρετρο, συνέχισε να τον μεταφέρει στους ώμους ο απλός πολίτης. Γιατί ο Νικηταράς πέθανε στο σπίτι του στον Πειραιά και τον φέρανε με τα πόδια στην Αθήνα στο πρώτο νεκροταφείο. Αυτή λοιπόν η τελευταία πορεία, η τελευταία πομπή ήταν και η πιο τιμητική για τον Νικήτα. Τον Νικήτα Σταματελόπουλο. Και μετά ξεκίνησαν οι μύθοι, οι θρύλοι, οι παραδόσεις. Η δημοτική παράδοση λοιπόν λέει ότι όταν ο νεκροθάφτης έριξε την πρώτη φτιαριά με χώμα στο μνήμα του, λιποθύμησε, γιατί τότε αναλογίστηκε σε ποιον άντρα έριχνε χώμα. Δεν έχει πολύ σημασία αν έγινε ή όχι, γιατί δεν υπάρχουν γραπτές πηγές. Δείχνει όμως την αντίληψη που υπήρχε για τους άθλους του. Φαίνεται ότι και ο θάνατος της γυναίκας και των παιδιών του και η έλλειψη στενών συγγενών του και άμεσων απογόνων ήταν η αφορμή να μην ενδιαφερθεί κάποιος για τη σωρό του, η οποία στη συνέχεια χάθηκε. Κανείς δεν ξέρει τι απέγιναν αργότερα τα οστά του. Η Ελλάδα βυθισμένη σε εμφύλιους πολέμους, αντιπαραθέσεις, σε διχογνωμίες, σε μια πολιτική φαυλότητα, σταμάτησε να νοιάζεται πια για τους αγωνιστές της, για την ιστορία της, για αυτούς που θυσιάστηκαν. Και ενώ σε όλες τις χώρες τα κόκαλα των αγωνιστών είναι τιμημένα και ιερά και με κάθε τρόπο τα προσκυνάνε και τους αποδίδουν τις δέουσες τιμές, στην περίπτωση του Νικηταρά αυτό δεν έγινε. Έτσι σήμερα δεν υπάρχει ούτε ο τάφος του, ούτε κανείς ξέρει τι απέγιναν τα κόκαλα του Νικηταρά. Έγραψε όμως ο Καμπούρογλου γι' αυτόν. Δεν πρέπει να στεναχωριέται κανείς για τον Νικηταρά, διότι για άντρες σαν αυτόν, πάσα ελληνική γη έχει ανοιχτές τις αγκαλιές της. Όπως είχαν πει λοιπόν και οι αρχαίοι, αδρών επιφανών, πάσα γη τάφου συστή. Το πραγματικό όνομα αυτού του ήρωα ήταν Νικήτα Σταματελόπουλος. Γεννήθηκε στη Μεγάλη Αναστάσοβα. Σήμερα είναι η περιοχή Νέδουσα στη Μεσσηνία. Ο πατέρας του ήταν ο Σταματέλος Τουρκολέκας, αγωνιστής στην περιοχή του Λεονταρίου. Μάνα του η Σοφία Καρούτσου από το Άκουβο Λεονταρίο. Η αδελφή της μάνας του είχε παντρευτεί το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό ήταν ανιψιός του. Είχε γεννηθεί το 1787, δηλαδή όταν ξεκίνησε η Επανάσταση ήταν 35χρονος. Όχι νέος για εκείνη την εποχή, ούτε πολύ μεγάλος. Ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να πολεμήσει και να ηγηθεί. Ο πατέρας του είχε πολεμήσει στην Πάρο με ρωσικά στρατεύματα και αργότερα το 1816 εκτελέστηκε, σφαγιάστηκε δηλαδή από τους Τούρκους. Τότε ο Νικηταράς ακολούθησε το θείο του το Κολοκοτρώνη στα Επτάνησα. Εκεί εντάχθηκε στα ρωσικά τάγματα, μετέβηκε στην Ιταλία και πολέμησε κατά του στρατού του Ναπολέοντα. Επέστρεψε μετά στα Επτάνησα και υπηρέτησε υπό τους Γάλλους, οι οποίοι στο μεταξύ τα είχαν καταλάβει με τη συνθήκη του Τίλσιτ. Μετά υπηρέτησε και στον Αγγλικό στρατό με τον βαθμό του πεντικόνταρχου.
Το 1818 ήταν στην Καλαμάτα και μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Δηλαδή, ο Νικηταράς, όταν κλήθηκε να πολεμήσει για την πατρίδα, είχε εκπαιδευτεί στα βουνά της Πελοποννήσου. Στο Ρωσικό στρατό, στο Γαλλικό στρατό και στον Αγγλικό. Ήταν δηλαδή από τους λίγους επαναστάτες που είχε κανονική στρατιωτική παιδεία. Ταυτόχρονα όμως γνώρισε και τον τρόπο τον ελληνικό για τις μάχες, τον τρόπο των κλεφτών που ταμπουρώνονταν και πολεμούσανε. Γνώριζε την αξία της πειθαρχίας και αντιλαμβανόταν το νόημα της στρατηγικής. Δεν κράτησε το οικογενειακό επώνυμο που ήταν Τουρκολέκας ή Τουρκολεκιώτης, αλλά το πατρονυμικό του το Στάμα Τελόπουλος. Και το παράδειγμό του ακολούθησε και ο αδελφός του, ο Νικόλας. Σταμάτησε ήταν ο πατέρας του. Και κλείνουμε με τον τρόπο που ο ίδιος αφηγήθηκε στον Τερτσέτη την ζωή του. Λέει λοιπόν στην αρχή των απομνημονεύματων του: «Γεννήθηκα σε ένα χωριό, Μεγάλη Αναστάσοβα, αποδόθε από το Μιστρά προς την Καλαμάτα. Ο προπάπος μου ήταν προεστός και ο πατέρας μου έφυγε 16 χρόνων και πήγε με τα στρατεύματα τα Ρούσικα στην Πάρο και ήταν πολεμικός. Τον εσκότωσαν στην Μονεβασιά μαζί με έναν αδελφό και με έναν κουνιάδο μου. Από 11 χρονών, μαζί με τον πατέρα μου, έσερνα άρματα. Εντουφέκισα ένα Τούρκο στο λεοντάρι». Και μετά ακολούθησαν πάρα πολλοί άλλοι Τούρκοι, τους οποίους τους έβλεπε πάντοτε ως δυνάστες. Και ο λόγος που τους πολεμούσε ήταν για να απελευθερωθεί η πατρίδα του. Αυτός και μόνον. Μία από τις κορυφαίες μορφές όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Γιατί ο Νικηταράς συντελεί με τη δράση του στην απελευθέρωση και στην ανεξαρτητοποίηση μίας χώρας στην εποχή που ξεσπάνε πολλά επαναστατικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Από όλα αυτά τα επαναστατικά κινήματα δεν πετυχαίνει κανένα εκτός από το ελληνικό. Και ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της ευρωπαϊκής ιστορίας ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ο Θανάσης Μπούμπας, ρύθμισε τον ήχο, Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.